Όχι, ξέρω ότι σήμερα η νεότερη γενιά, ο γιος μου και οι φίλοι, μια σημερινή 15χρονη Άννα στην Κουζάνη δεν έχει και δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με όσους είχα εγώ και οι φίλοι μου τότε. Γιατί στον δρόμο οι Έλληνες χάσαμε το μέτρο και στη συνέχεια την αυτοκυριαρχία μας και μας έδινε το πάντα. Και τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια σειρά από σταυροδρόμια. Και σε αυτά τα σταυροδρόμια πιστεύω ότι μαζί με πολιτικές θέσεις, με ουσία, πίστη, δουλειά και ρεαλισμό, μπορούμε να δείξουμε τον δρόμο και να τον κρατήσουμε μαζί. Μια για τα παιδιά που έρχονται να μην κάνουν την κρίση. Για όσους αδυνατούν να ορμηθούν. Για όσους αναζητούν περισσότερες ευκαιρίες. Για όσους δημιουργούν και διεκδικούν. Για όσους επιχειρηματοποιούνται από το τσοτάκι και για όλους εμάς που βλέπουμε τις προσότητες να μεγαλώνουν. Ενώ ξέρουμε ότι μπορούμε καλύτερα για μια Ελλάδα που παρέχει. Μια Ελλάδα πιο προλαπή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη. Σαν μια Ελλάδα που είναι για την αλληλεγγύη που έχουμε ανάγκη να ξαναχτίσουμε μεταξύ μας. Για να ξανασυστηθούμε. Μεγάλη ευχαριστή. Βρίσκομαι για τρίτη φορά σε αυτή την προεκλογική περίοδο στην Κρήτη και στο Ηράκλειο, την πατρίδα της Δημοκρατικής Παράταξης. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι το χθεσινό debate έχει μια μεγάλη νίκη. Νίκησε το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ απέδειξε ότι έχει ρίζες δημοκρατικές, ότι είναι ένα κόμμα που μπορεί να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα, ότι έχει εξαιρετικά στελέχη. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι ούτε μικρό, ούτε κλειστό, ούτε κακόβιο. Και πιστεύω ότι ξεκινάει από χθες το βράδυ, ξεκινάει μια μεγάλη και δημιουργική προσπάθεια για να κάνουμε ένα μεγάλο ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση και στις εθνικές εκλογές ένα κυβερνών ΠΑΣΟΚ. Η αίσθησή σας ποια είναι και από εδώ από την Κρήτη. Η Κρήτη έχει δίνει πάντοτε μια αίσθηση νίκης. Νομίζω ιστορικά στο ΠΑΣΟΚ όλοι αισθανόμαστε ότι από εδώ ξεκινάει η νίκη και από εδώ ξεκινάει η αλλαγή. Θα ήθελα να κάνω μια πρόσκληση προς όλους τους πολίτες, προς όλους τους δημοκρατικούς πολίτες. Αυτούς που πήγαν στην αριστερά και απογοητεύτηκαν, αυτούς που πήγαν στη δεξιά και απογοητεύτηκαν. Τα 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ μετά την μεγάλη κρίση, θα ήθελα να τους προσκαλέσω να συμμετέχουν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση στις 6 Οκτωβρίου. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη δημοκρατία μας και για το πολιτικό μας σύστημα. Την επόμενη μέρα, εάν έρθουν 400.000 άνθρωποι στις κάλπες, μπορούμε να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα. Και θέλω να παρακαλέσω όλους μας, σε αυτές τις 10 μέρες που έχουμε μέχρι την πρώτη Κυριακή, να υποστηρίξουμε όλοι όποιον υποψήφιο, όποια υποψήφια θέλουμε, με πάθος και με επιχειρήματα, αλλά να μην κατηγορούμε τους άλλους. Γιατί αυτή είναι η βάση της ενότητας. Έτσι θα μπορέσουμε ενωμένοι στη βάση και στην κορφή, στις 13 Οκτώβρη, να ξεκινήσουμε αυτή τη μεγάλη πορεία που θέλουμε για την αλλαγή στη χώρα μας. Να μεγαλώσουμε το ΠΑΣΟΚ για να δυναμώσουμε την πατρίδα μας. Κυρία Διαμαντοπούλου, μιλήσατε μόλις για ενότητα. Ποια θα είναι η στάση σας την επόμενη μέρα? Θα υπάρξει ενότητα στο κόμμα, όποιος και αν είναι ο επόμενος αρχηγός? Είναι απολύτως αυτονόητο και έχουμε δεσμευτεί όλοι. Εάν κερδίσω αυτές τις εκλογές, η πρώτη μου πράξη θα είναι να συνεννοηθώ με τους συνομοψηφίους μου και με την κοινοβουλευτική ομάδα για την επόμενη πορεία. Εάν χάσω αυτές τις εκλογές, θα καταθέσω όλο το προσωπικό μου κεφάλαιο, όλη τη δουλειά που έχω κάνει στο δίκτυο, για να είμαστε όλοι μαζί. Θέλω όμως να υπενθυμίσω ότι σε αυτές τις εκλογές δεν ψηφίζουμε απλά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ψηφίζουμε τον πρωθυπουργό των επόμενων. Γι' αυτό και δεν πρέπει ο άνθρωπος που θα κρατήσει το τιμόνι στο χέρι να έχει διεθνή εμπειρία, να έχει εθνική εμπειρία, να γνωρίζει από δουλειές, να γνωρίζει από πουλί, ώστε να μπορέσει γρήγορα να κάνει το ΠΑΣΟΚ μεγάλο και σκληρό. Εγώ πάντως από αυτή την τοποθέτηση καταλαβαίνω ότι αυτή είναι μια εκλογή που θα έρθει, που δεν έχει ούτε βουλή, ούτε εθνικό, ούτε εκλογές, ούτε διεθνείς σχέσεις. Δεν έχουν εκλογή, ό,τι έχω εγώ. Γιατί εγώ καταφέρνω τις εκλογές και εγώ ζητώ την ψήφο του λαού, εγώ ζητώ την ψήφο των κριτικών και του Ηρακλείου.